Έχει χειροπομπίδες κρότουλάμψης αλλά και χημικά προκειμένου να αποθήσει ομάδα αγνώστων που βρίσκεται στην περιοχή. Φώναζαν συνθήματα πριν από λίγο πλησιάζοντας το χώρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι πόρτες βέβαια κλειστές παραμένουν μετά και την απόφαση της Συγκλήτου. Καθώς αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μέχρι και την επέτειο την μέχρι τις 17 Νοεμβρίου της εκδηλώσεις και την επέτειο του Πανεπιστημίου Πολυτεχνείου. Να σου πω επίσης ότι στις αρχές, στην Σύγκλητο παραδόθηκαν από τις αρχές οι χώρες στους οποίους βρέθηκαν τα αντικείμενα τα οποία ήδη έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ελέγχου. Στην αναστολή λοιπόν της λειτουργίας μέχρι και τις 17 του μήνα αποφάσισαν. Ακούγονται αυτή τη στιγμή τα κρυγόνα και κρότουλαν στις χειροβομβίδες. Η έφοδος της αστυνομίας λοιπόν πραγματοποιήθηκε χθες μετά από καταγγελίες της Συγκλήτου, τις οποίες εξέφραζαν την ανησυχία τους για τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια στους χώρους του Ιδρύματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κοντάρια, κράνη, γάντια, κουκούλες full face, ρούχα, υλικά αμφίεσης για κάλυψη χαρακτηριστικών, πυροσβεστήρες, διαρρηκτικά εργαλεία, φυλάδια αναρχικού περιεχομένου και κομμάτια από μάρμαρα και πέτρες. Βρισκόμαστε στην περιοχή. Η κάμερα της ΕΠΗ καταγράφει όλες τις εξελίξεις και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, έχουμε μικρής έκτακτης επεισόδια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να υπενθυμίσουμε ότι η Σύγκλητος μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου έως τις 17 Νοεμβρίου ημέρα του Πολυτεχνείου. Και να πάμε και πάλι στον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, να...